Μακραίνει ο τραγικός κατάλογος των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατέληξε νωρίς το πρωί ένας 35χρονος που νοσηλεύονταν εδώ και μέρες από τις 15 του μηνός στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Άγιο Δημήτριου στη Θεσσαλονίκη και δεν είχε υποκείμενο νόσημα, τουλάχιστον που να είναι γνωστό και καταγεγραμμένο στο ιστορικό του. Αυτή η τραγική ιστορία είναι η δεύτερη ανθρώπου που χάνει τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας και δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημο. Η πρώτη τραγική ιστορία είναι ο 45χρονος Γερμανός καθηγητής που κατέληξε πριν από λίγο καιρό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα τι γνωρίζουμε για την περίπτωση αυτή? Είχε υψηλό πυρετό και συνεχίζεται το ρεπορτάζ να δούμε πώς ακριβώς κατέληξε ο 35χρονος και για ποιον ακριβώς λόγο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση, εκτιμώ, και από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στις 6, καθώς η περίπτωση αυτή έχει ασφαλώς συγκλονίσει. Και έχει συγκλονίσει γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν, Δέσποινα Βλεπάκη, ότι ήταν ραγδαία η εξέλιξη της υγείας του, ραγδαία αρνητικά τα πράγματα για τον 35χρονο. Θα μάθουμε τις επόμενες ώρες λοιπόν όλα τα στοιχεία.